Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, όπως κάθε χρόνο, συνεπής στο ραντεβού της, θα είναι κοντά σας για την περίοδο 2014-2015 για να σας ενημερώνει για όλα τα δρόμενα της Ομογένειας του Λονδίνου και όχι μόνο. Η ομάδα παραγωγής, με νέα πρόσωπα στο δυναμικό της, σας υπόσχεται την έγκυρη εβδομαδία ενημέρωση σχετικά με όλες τις εκδηλώσεις της Ομογένειας. Για τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας, αλλά και τις υπόλοιπες παραγωγές του Hellenic TV από το Roku Box, που μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της ITA UK στο Southgate. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βλέπετε το Hellenic TV One και ολόκληρη την πλατφόρμα του, που περιλαμβάνει 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, νέες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και να αποφεληθείτε από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει η ITA UK. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net, ενώ για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε ολόκληρη την πλατφόρμα του Hellenic TV στις τηλεοράσεις σας, στην ιστοσελίδα www.citauk.com. Για την προβολή των εκδηλώσεών σας και της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στο απόψινό μας πρόγραμμα, το πρώτο για την τηλεοπτική σεζόν 2014-2015, θα σας παρουσιάσουμε τον ημιτελικό του διαγωνισμού Show Me Your Talent, που διοργανώνει με επιτυχία το Hellenic TV εδώ και 4 χρόνια. Επίσης, θα σας παρουσιάσουμε την διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα με ομιλητή το συνεργάτη του σταθμού μας, πρεσβύτερο Σάββα Δαβίδ Βασιλιάδη, καθώς και τη διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτέμβρη στο Hellenic Center στο Λονδίνο με ομιλήτρια τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, Κατερίνα Γαλάνη. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, τον διαγωνισμό Show Me Your Talent. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ημιτελικός διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε στο Ducktail Theatre. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και πολλοί νεαροί ταλαντούχοι καλλιτέχνες της Ομογένειας διαγωνίστηκαν στο τραγούδι και στο χορό. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το Ducktail Theatre για να παρακολουθήσουν από κοντά την εκδήλωση. Ας δούμε μερικά αποσπάσματα. It's getting harder for the youth these days for them to be themselves and simply act their age. It seems to label every attitude a kid would display. And if you're with me, then come on and say, let them be. Cause they are the start of something new. Yeah. Come on, let them be. Cause they can make change in our lives. They're the future for me and you. Let them be, cause they're full of imagination. Yeah, they got what we need to build a better nation. If you look for yourself, you will see what I mean. That's the way kids are, it comes naturally. So come on, let them be. Που γυρνάς. Αν σε κοιτάζει με μια άλλη αγκαλιά, λες την αλήθεια απόψε, μη με λυπηθείς. Δες μου φεγγάρι μου, μόνο εσύ μπορείς. Φεγγάρι μου, να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου, στον δρόμο του να μπεις και να του δείξεις πως να έρθεις σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, μη ξημερώσεις σαν στη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αύγη κι ας τον κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι. Μουσική
βλέπεις τελικά. Πιο άλλο χάδι, πιο φιλί τον συντροφεύει. Πες την αλήθεια απόψε, όσο κι αν πονά. Πες μου φεγγάρι, πια κάτι τον ταξιδεύει. Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου στον δρόμο του να μπεις και να του δείξεις πως να έρθεις σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, μη ξημερώσεις σαν στη νύχτα να με πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αύγη κι ας τον κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. But the storm keeps on twisting, you keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escaping one last time, it's easier to believe in this sweet madness. Oh, this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of. Don't know what I'm feeling
inside. Someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out, and all my dreams will be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home, and I tried and tried to say what's on my mind. You should have known, no, and now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you're made of me. I followed the voice you gave to me, but now I gotta find my own. I don't know where I belong, but I'll be moving on. If you don't, you're going to be upset, 'cause I was always your little girl. You should know by now, I'm not a baby. You always told me right from wrong, I need your dad's ass that leaves me strong. No, I know that part, but I know what I'm saying. You want me all about the one you said I could do without. We're in an awful mess, and I don't want to be waiting. Please, Papa, don't preach. I'm in trouble deep. Papa, don't preach. I'll be losing sleep. But I made up my mind. I'm keeping my baby. That he's going to marry me, and we can raise a little family. Maybe we'll be alright, it's a sacrifice. But my friends keep telling me to give it up, saying I'm too young, I won't live it up. What I need right now, trouble deep, Papa, don't preach. I'll be losing sleep, but I made up my mind. I'm keeping my baby. Ooh, I'm gonna keep my baby. Ooh, oh.
I'm not afraid to die.
Εδώ να σας αναφέρουμε ότι μπορείτε αύριο Σάββατο στις 8.30 να παρακολουθήσετε από το Hellenic TV το πρώτο μέρος του διαγωνισμού. Ας περάσουμε στην διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χάρο του Λονδίνου στις 14 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Ο μιλητής ήταν ο συνεργάτης του σταθμού μας, πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδ Βασιλιάδης. Θέμα της ομιλίας του ήταν ο Τίμιος και ο Ζωοποιός Σταυρός. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο αρχιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος του Λονδίνου, πρωτοπρεσβύτερος Αναστάσιος Αλαπάτας. Εμείς σας παρουσιάσουμε τον χαιρετισμό και το καλωσόρισμα από τον πατέρα Αναστάσιο και απόσπασμα της ομιλίας του πρεσβύτερου Σάββα Δαβίδ Βασιλιάδη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην αίθουσα εκδηλώσεων της κοινότητας του Αγίου Παντελεήμονα στο Χάρου, στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε και το Hellenic TV απόψε εδώ μαζί μας και παίρνει βιντεοσκοπή αυτή την ωραία εκδήλωση εδώ και την ομιλία που θα ακούσουμε σε λίγο. Να καλωσορίσω όλους που ήρθατε από κοντά και από μακριά για αυτή την εκδήλωση εδώ σήμερα. Είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα, εορταστική, αν και νηστίσιμη, η ημέρα της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας, 14 Σεπτεμβρίου. Και μετά από τις ακολουθίες που είχαμε στην εκκλησία μας το πρωί και ό,τι άλλο ακολούθησε στα σπίτια μας, συναχθήκαμε εδώ όσοι αποφασίσαμε να έρθουμε, να τιμήσουμε και τον ομιλητή, να ακούσουμε και να πάρουμε στοιχεία σημαντικά για τη ζωή μας, σχετικά και αναφορικά με το τίμιο ξύλο, όπως λέμε στη γλώσσα της εκκλησίας, τον τίμιο σταυρό, που είναι το σημαντικότερο και ιερότερο σύμβολο όλων των χριστιανών ανά την Οικουμένη. Να θυμίσω ότι δεν είναι το αρχαιότερο σύμβολο, το αρχαιότερο είναι ο ιχθύς, αλλά είναι όμως το, στην πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας, έγινε, αναγνωρίστηκε και υπάρχει και είναι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο, σπουδαιότερο, το κοινό για όλους τους χριστιανούς και ιερότερο για όλα τα μέλη της χριστιανοσύνης ανά την Οικουμένη, σύμβολο. Και για να αναλύσουμε αυτό το σύμβολο, σήμερα που είναι και η μέρα της τιμής του Τιμίου Σταυρού, που γιορτάζουμε σε αυτή την 14η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο την παγκόσμια ύψωσή του, προσκαλέσαμε και δέχτηκε με προθυμία να έρθει να είναι μαζί μας τον αγαπητό μου αδελφό και συλλειτουργό πατέρα Σάββα Δαβίδ Βασιλιάδη, ο οποίος είναι εφημέριος στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο κεντρικό Λονδίνο και είναι θεολόγος, είναι διακεκριμένος νέος κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα και στην ενορία του, αλλά και γενικότερα. Και μία από τις δραστηριότητες του είναι και η εκπομπή που έχει, το Ανέσπερο Φως, στο Hellenic TV, την οποία αυτή η εκπομπή τη βλέπουμε από το ίντερνετ, όπου εκεί είναι και κάποιοι οι οποίοι κοντά στην έδρα της τηλεόρασης, της ελληνικής τηλεόρασης στο Βόρειο Λονδίνο, μπορούν να τη δουν και με άμεσο, πιο άμεσο τρόπο, καλωδιακό, αλλά εμείς που είμαστε λίγο μακρύτερα και ανά την Οικουμένη μπορούμε να δούμε τις εκπομπές αυτές μέσω του ίντερνετ. Και τις βλέπουμε και τις παρακολουθούμε και τον συγχαίρουμε για την σημαντική αυτή διακονία που κάνει, γιατί αναλύει πράγματα εκεί είτε μόνος του είτε με τους καλεσμένους ομιλητές, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την πνευματική μας ζωή και παίρνουμε πολλά μηνύματα από αυτές τις εκπομπές. Τον συγχαίρουμε για τις δραστηριότητές του, για την αγάπη του, για την Εκκλησία, την αφοσίωσή του, για την προθυμία του να έρθει απόψε εδώ να είναι μαζί μας και τον καλό αμέσως στο βήμα να έρθει να μας μιλήσει με θέμα αυτό. Applause.
αυτό που είναι το εορταστικό θέμα της ημέρας, ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, Πατέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Πατέρα Αναστάση το Σαλαπάτα και την κοινότητα βεβαίως του Αγίου Παντελεήμονος εδώ στο Χάρο, για την τιμή που μου κάνουν να με προσκαλέσουν σε αυτό το... σε αυτή την ομιλία, και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ όποτε βρίσκομαι εδώ, γιατί προσπαθώ να βρίσκομαι αρκετές φορές και σε άλλες εκδηλώσεις που γίνονται, διότι είναι ένας πολύ αγαπημένος χώρος και λόγω του Πατρός Αναστασίου βεβαίως, που είναι πάρα πολύ αγαπητός, και της Πρεσβυτέρας οπωσδήποτε, και των παιδιών με τους οποίους είμαστε φίλοι, αλλά και λόγω του ότι η κοινότητα αυτή γενικώς ανοίγει την αγκαλιά της για εκδηλώσεις και για πρόοδο. Δεν συνηθίζω να κάνω ομιλίες μέσα από χαρτί, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσα στην διαδικασία της ομιλίας να τα ξεχάσω, και είναι όμορφα να τα ακούσετε λόγω μιας έρευνας που έχω κάνει, θα προσπαθήσω να διαβάσω με έτσι λίγο πιο ζωντανό και πιο παραστατικό τρόπο, για να καταλάβετε κι εσείς και να μάθετε και να θυμηθείτε ίσως, γιατί πολλά από αυτά τα ξέρετε, κάποια πράγματα. Σήμερα, όπως ξέρετε, γιορτάζουμε την ύψωση, την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, το οποίο, παρόλο που σαν σύμβολο πάντοτε τρόμαζε τον κόσμο από την άποψη του ότι ήταν ένας τρόπος θανάτωσης ανθρώπων και βασανισμού τους, για κάποιο λόγο ξαφνικά κάποια στιγμή στην ιστορία από σύμβολο θανάτου έγινε σύμβολο ζωής. Η διαδικασία αυτή δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη βέβαια. Έγιναν κάποια γεγονότα και οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, είναι άμεσα συνυφασμένο με την ζωή του Χριστού και με την ίδια μας την πίστη. Να το δούμε λίγο ιστορικά, να το πάρουμε. Καταρχάς, υπάρχουν διάφορες φήμες και διάφορες ιστορίες για το Τίμιο Σταυρό. Λένε ότι το ξύλο αυτό καθεαυτό που χρησιμοποιήθηκε για το Σταυρό του Χριστού ήταν πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό από άλλα ξύλα. Ήταν φτιαγμένο από τρία είδη δένδρου, έλατο, πεύκο και ελιά, και είχε μία περίεργη ιδιότητα να αυξομειώνεται στο μέγεθος. Λένε ότι χρονολογείται σαν ξύλο από την εποχή που ήταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και τότε είχαν προσπαθήσει να το βάλουν σαν ξύλο, σαν σταυρό μέσα στο ναό, και δεν μπορούσαν να το περάσουν από την πόρτα. Όταν προσπάθησαν να το βάλουν από άλλη πόρτα, άλλαζε το σχήμα του. Και αυτό το έχει βγάλει παράδοση για να δείξει, ας πούμε, τη δυσκολία του συγκεκριμένου κομματιού ξύλου που είχε για το να το κουβαλήσει ο Χριστός και να σταυρωθεί πάνω σε αυτό, και το ότι ήταν σε αυτή τη διαδικασία να αλλάζει μορφή, λόγω του ότι στην πραγματικότητα έφερε τις αμαρτίες όλες αυτές που ο Χριστός πήρε στον ώμο του. Ιστορικά λοιπόν, να πάρουμε την ιστορία του πώς βρέθηκε ο Σταυρός. Ξέρουμε όλοι ότι πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός, και μετά γίνανε πολλά γεγονότα και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να το αποκρύψουν, και μετά πολλοί Ιουδαίοι που δεν πίστευαν ή μισούσαν τους χριστιανούς προσπάθησαν να το εξαφανίσουν. Όμως το 326 μετά Χριστόν η ηλικιωμένη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, που ήταν το όλο της όνομα, πήγε στους Αγίους Τόπους για να επισκεφθεί, να προσκυνήσει, αλλά και να αποκαλύψει τα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Κατά τη διάρκεια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, πληροφορήθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε στους Αγίους Τόπους και προς το τέλος του 326 αναχώρησε για την Ιερουσαλήμ. Ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας και ιστορικός Άγιος Ευσέβιος Κεσαρίας περιγράφει με λεπτομέρειες το ταξίδι της 78χρονης τότε Ελένης. Το παρουσιάζει ως ένα ευλαβέστατο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, κατά το οποίο η Ελένη επιδιδόταν σε πράξεις φιλανθρωπίας, συντηρώντας ολόκληρες κοινότητες, ανεγείροντας ιδρύματα κοινής ωφελίας με αυτοκρατορικές επιχορηγήσεις και ιδρύοντας πολλά μοναστήρια και ναούς. Στη Βιθλεέμ και κοντά στην περιοχή του Γολγοθά, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έχουν πάει στα Ιεροσόλυμα και στους Άγιους Τόπους, διαφέρει αρκετά η απόσταση μεταξύ Βιθλεέμ και της περιοχής, ας πούμε, που είναι ο Γολγοθάς, είναι
μια αρκετά μεγάλη απόσταση, η οποία διανύεται πλέον με αυτοκίνητο. Βρέθηκαν μετά από ανασκαφές που διεξήγαγε η Αγία Ελένη με τους συνεργάτες της, και ο τόπος που γεννήθηκε ο Χριστός, και ο τόπος που έγινε η Σταύρωση, και ο τόπος που αναστήθηκε ο Χριστός, που δεν είναι άλλος από τον Παναγιο Τάφο. Γιατί εκεί που τοποθετήθηκε, εκεί που ήταν ο άγγελος επάνω και όταν πήγαν οι μεροφόρες, είπε ουκ και στην όδε. Ας περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα που παρουσιάζει την ομιλία που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου με ομιλήτρια την Κατερίνα Γαλάνη. Το θέμα της ομιλίας ήταν «From the Levant to the City of London, Greek Merchant Bankers and the Greek Community of London in the 19th Century». Η ομιλία έγινε στα αγγλικά και η μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κατερίνα Γαλάνη, έκανε μια ιστορική αναδρομή στον 19ο αιώνα για τους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στο City του Λονδίνου και διέπρεψαν με την παρουσία τους. Ας παρακολουθήσουμε πρώτα το καλωσόρισμα από την Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Λονδίνου, κυρία Αγάθα, καλησπέρα, και ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Κατερίνας Γαλάνη. Good evening. I am Agatha Kalisperas, the director of the Hellenic Center, and I welcome you all very warmly to this evening's event. This is the first event we organize after summer, and we have many more events in the next 3-4 months, so I hope I'll welcome you again here at our center. Do please take one of our diary of events when you leave, and don't forget to write your comments. There's a book of comments, and we would like to have your feedback. Also, there's another book if you would like to leave your email address so that we send you information about our events. We are very happy to have with us Katerina Galani this evening. Dr. Galani studied history and archaeology at the University of Athens. She continued her postgraduate studies in economic and social history with a master's degree at the University of Oxford, the Wolfson College. In Oxford, she also completed her doctoral thesis under the title British Shipping and Trade in the Mediterranean in the Age of War, 1770 to 1815, which was awarded the Frank Bresse Prize for the outstanding thesis in maritime history by the International Maritime Economic History Association in 2012. She was awarded a Junior Research Fellowship at St. Anthony's College, Oxford, and the Institute of Historical Research in London by the British Economic History Society. She's currently a postdoctoral researcher at the Ionian University in Corfu, where she teaches economic history and maritime history. Her research interests involve British and Greek shipping, and lately, the community of Greek merchant bankers in the city of London in the 19th century. She has participated in research projects on maritime and economic history, and she has several publications. She's an elected member of the governing board of the Greek Association for Economic History. And we're looking forward to this presentation, From the Levantine to the City of London, Greek Merchant Bankers, and the Greek community, it's there, of London in the 19th century. Let's give a warm welcome to Dr. Galani. Thank you. Hello. It is a great honor and joy to be here this evening at the Hellenic Center in London, among the members of the Greek community of the city, to address a rather domestic, if I might say, topic to the House. This talk was made feasible through the kind mediation of Evi Kalodiki, who had the original idea and the initiative for this presentation almost a year ago, when we were talking about my research and its findings. So this particular paper will focus on the wave of Greeks who settled in London in the 19th century with the intention to sketch their economic profile, the width and breadth of their economic activities and their integration in the City of London. Greeks in London, in inverse relation to both the vitality and the impact, the social and economic impact of their community, has been a rather understudied field, especially for the 19th century. The paper is based
on a unique set of archival data drawing upon the combined findings of two large-scale research projects co-funded by the EU and the Ministry of Education in Greece. And they're both conducted at the Ionian University in Corfu. The first one, which is my own postdoctoral research, studies the flow of Greek merchant bankers from Constantinople to the City of London in the 19th century and their involvement in the financial circuit and the Victorian society. The second research project, a collaboration of 90 researchers, international researchers, under the supervision of Professor Jelena Harlaftis, focuses on the economy of the major ports of the Black Sea and the Azov to study their impact on regional development and on the process of globalization. Thanks to these two projects, we are now able to cross-examine and complement data from London, Constantinople, and the Black Sea region to probe the group of merchant bankers in London and their connections to the global economy, and particularly the Eastern markets. Furthermore, on a social level, we are now able to place the Greek community of London in the wider context of the transnational diaspora network. In the early 19th century, the city, the heart of the British Empire, emerged as an international financial hub, attracting the elite of the entrepreneurial world, American, Jews, Germans, Huguenots, and so on. Although prominent members of the city, for instance, the Rothschild, the Schroeders, the Barings, have been studied, the Greek merchant bankers, who were among the most influential financiers in the city since its early formation, were so far neglected. The idiosyncrasy of the Greeks lie in their entrepreneurial network that handled trade and shipping from the Black Sea and the Levant to the Western markets, bridging empires, the British, the Russian, the Ottoman, with distinct business ethics and practices. The Greeks were a coherent business group, embedded in close ethnic and social relations that facilitated the circulation of information and money in an otherwise foreign and competitive environment. Therefore, they became the core of the Greek community of London. Greek presence in London dates long before the 19th century. However, a new wave of settlers marked the beginning of the 19th century, leading into the consolidation of a sizable, distinctive and organized community. So, one of the first issues raised is when exactly did this transformation take place and under what circumstances? Traditionally, in the existing literature, the movement westward has been associated with the destruction of the island of Chios by the Turkish warships in 1822 and the concomitant outflux of refugees, as the majority of the newcomers in Britain were Chiots in origin in the 19th century. However, my research during my doctoral thesis has revealed an unknown alternative channel that had brought Greeks to London earlier, at the turn of the 19th century, for business. It was during the upheaval of the Napoleonic Wars that Greek merchants from the Ottoman Empire became ever more integrated into the British business network through their, enforced by the circumstances, participation in the Levant Company. British trade in the Eastern Mediterranean was carried out since the 16th century by the Levant Company, whose members held the monopoly on trade with the Ottoman Empire. Britain traded through chartered companies in a number of seas and markets, just to state some of the most famous, the East Indian Company, I'm sure you've all seen the parts of the Caribbean, the Hudson Bay, the Royal African, and so on, so on. So the Levant Company was in practice a loose federation of individual traders, trading under the auspices of the Crown, who had bought their entry into the company and who protected ardently their monopolistic rights against domestic and external contenders. It was a closed club. However, the outbreak of the Napoleonic Wars and the imposition of the continental blockade, the British ships were not allowed to call at ports blockaded by the French Navy, disrupted the traditional trade routes and dictated the readjustment of the British policy in the Mediterranean. In order to retain trade with the Ottoman Empire active and productive amidst the crisis of war, the British handed, for the first time in the history of the company, part of their business in the Levant to local carriers.
something that would be almost impossible only a few years ago. These local carriers were predominantly Greek, Ottoman subjects who were neutral in the hostilities and facilitated trade and shipping. Through the records of the Levant Company, it becomes evident that the monopoly was de facto revoked in the early 19th century due to the wartime conditions before the company's official dissolution in 1825. So for the first time in its history, we can see the names of Greeks, you can see here on the table, listed in the company's ledgers, receiving and dispatching cargoes for Britain. The names are grouped into lists. We've got the Hiots and the others, the non-Hiots, and I'm sure that you can discern some of the names that they sound very familiar, and we'll come across most of these names again and again in our story tonight. Following this new trade route, in a short while, Greek traders settled in Malta, the British Mediterranean and naval hub in the Mediterranean, and henceforth to London, the headquarters of the Levant Company. Typical example of this trail is the case of the Raleigh family from Chios, one of the patrons of the Greek community of London. In the early 19th century, they feature in the ledgers of the Levant Company, dispatching to London cargoes from Constantinople. In 1814, two brothers, Padias and Zanis Rallis, settled in Malta for trade, and 2 years later, they moved to London. By 1820, along with the Rally brothers, Kodostavlos, Galatis, Petrokokinos, all Chiots, had already established trading houses in London. It is believed that they were the pioneers, followed in the next decades by their fellow compatriots in London. After all, the historical conjuncture was favorable for the relocation of Greeks and the expansion of their trade westwards as the British economy underwent a series of changes in the aftermath of the American War of Independence and the Napoleonic Wars. A series of British trading houses had bankrupted, and a significant part of exports were now in the hands of foreign non-British houses. Following this new settlement, Greeks in London in the course of the 19th century were a rather medium-sized community compared to equivalent diaspora communities in continental Europe, and I have in mind Vienna, Venice, or Trieste. In this figure, combining demographic data from the official national censuses and the registers of the Greek Orthodox Parish of London, it is evident that the population grew significantly in the mid-century, especially in the 1840s, where the influx of settlers tripled. And it becomes stagnant towards 1880. This figure, I think, is a very good indicator of the size of the community we are talking about, women and children included. The Greeks who arrived in London settled close to the city, at the heart of all financial, shipping, and trading activities, a fact that confirms that this was a mercantile migration. The map here is a visual representation of their business group in 1839 as they clustered around Finsbury Circus and the nearby streets. Spatial proximity was indispensable for the members of the group in an alien environment who hosted their offices in the premises of their houses. And I think you can identify some of the names that were listed in the ledgers of the Levant Company some 20 years earlier. So we've got the Rallis, the Negreponte, Fragiadis, Mavrocordatos, who had already settled in the city. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι ολόκληρη τη διάλεξη της κυρίας Γαλάνη θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε διαδικτυακά αλλά και από το Rockbox της ETA UK τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές, τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο αλλά και πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες. Πριν όμως αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις επόμενες εκδηλώσεις. Το Dance Academy της Αντιγόνη Τασουρή διοργανώνει Free Dance Workshop την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Street Jazz, Greek Dance και Salsa. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 4 το απόγευμα και θα τελειώσουν στις 6:45 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, η Κυπριακή Εστία Λονδίνου διοργανώνει την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της. Η συνέλευση θα γίνει στις 2.30 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα τελετών της κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green. Εδώ να αναφέρουμε ότι πριν τη Γενική Συνέλευση θα τελεστεί θεία λειτουργία για την εορτή των Κυπρίων Αγίων στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Wood Green. Ο Σύνδεσμος Αμοχώς του Μεγάλης Βρετανίας διοργανώνει χοροεσπερίδα το Σάββατο στις 18 Οκτωβρίου στους χώρους του Τρίος στο Palmer Screen. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταινίες «Η Φούσκα» και «Τα Χειροκροτήματα». Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι αύριο Σάββατο στις 7.30 την εκπομπή «Ανέσπερον Φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδ Βασιλιάδης. Αμέσως μετά στις 8 το βράδυ ακολουθεί η εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά, στις 8.30 το βράδυ, ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει το πρώτο μέρος του ημιτελικού Show Me Your Talent και την Κυριακή στις 7.30 μη χάσετε την νέα εκπομπή του Hellenic TV «Γιαγιά Show Me How to Cook» που σας παρουσιάζει την γιαγιά Πόλα και τους διάσημους νεαρούς μποξέρ της παροικίας μας, Κρις και Αντρέα Ευαγγέλου, που διαγωνίζονται στη μαγειρική φτιάχνοντας ραβιόλια. Ακολουθεί η λογοτεχνική εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης με τον Ξενοφόντα Αντωνόπουλο και την Αναστασία Έξη και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή. Τη Δευτέρα μη χάσετε στις 8 το πρόγραμμα με τίτλο «Θεϊκές ομορφιές» που σας ταξιδεύει στα όμορφα μέρη της Ελλάδος. Την Τρίτη στις 8 προβάλλεται η εκπομπή «Δράξαστε παιδείας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας. Την Τετάρτη παρακολουθήστε στις 7.45 την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού Show Me Your Talent. Την Πέμπτη παρακολουθήστε το πολιτιστικό ημερολόγιο, μια εκπομπή με πολιτιστικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που παρουσιάζει η Σουζάνα Καζάκα στις 8. Στο σημείο αυτό, η Ομογένεια εδώ Λονδίνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Πριν ολοκληρωθεί η πρώτη μας εκπομπή, να ευχηθούμε σε όλους καλό χειμώνα. Περισσότερα νέα από την Ομογένεια του Λονδίνου θα παρακολουθήσετε στην επόμενη εκπομπή μας. Ας ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!